Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη εμπειρία στο θέμα. Το κόμμα του μεγάλου κεφαλαίου, το κόμμα των μεγάλων οικογενειών, των μεγάλων δεσμών με τα επιχειρηματικά κέντρα, είναι φυσικό να υπηρετεί τις δυνάμεις που το γέννησαν και στηρίζουν τις ηγεσίες του. Πριν λίγο καιρό μιλούσε για πολλές Ελλάδες. Σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με τα πολλά Πασόκ. Ο κατήφορος του Πρωθυπουργού της διαπλοκής δεν έχει τέλος. Αποδεικνύει καθημερινά ότι είναι μικρότερος των περιστάσεων. Δεν είχε επιλέξει τυχαία τη στρατηγική του ο Κώστας Καραμανλής. Στο εσωτερικό του κόμματός του ο Κώστας Σιμίτης είχε να αντιμετωπίσει και μια αηδιάζουσα αντιπολίτευση. Πολλές φορές από δικά του παιδιά. Όπως ο στρατηγός Θεόδωρος Τσουκάτος. Τίθεται επικεφαλής ομάδας 52 βουλευτών που καταθέτουν πρόταση νόμου για την καθιέρωση μισθού σε οικονομικά ανίσχυρους πολίτες. Μια κίνηση που ενοχλεί τον Πρωθυπουργό. Πρέπει να γίνουν μελέτες, γίνονται μελέτες και εν καιρό θα πάρουμε αποφάσεις. Δεν χρειάζεται να βιαστούμε να πάρουμε αποφάσεις. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιοι που ανησυχούν. Σε αυτούς δεν περιλαμβάνουν ούτε τον Πρωθυπουργό, ούτε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που κινείται και αυτή και έχει τις ίδιες απόψεις. Ανησυχούν αυτοί που δεν θέλουν οι βουλευτές να παίρνουν πολιτικές πρωτοβουλίες και δεν θέλουν την πολιτική στο προσκήνιο. Αυτά όμως συμβαίνουν όταν κάποιοι που θα έπρεπε να είναι μόνιμοι λοχίες αυτοανακηρύσσονται σε στρατηγούς και επιβραβεύονται με ψηφοδέλτια επικρατείας. Η κριτική εκ των έσω είχε συγκεκριμένη αφετηρία και στόχο, τον κύκλο και τους ανθρώπους του Πρωθυπουργού. Χρειάζεται για την κοινή πορεία να ενεργούμε συντροφικά και να έχουμε συντροφική άποψη και όχι να παρασυρώμαστε, να βλέπουμε αντιπάλους μας μέσα στα ίδια μας τα στελέχη. Τα στελέχη μας δεν είναι αντίπαλοι μας. Οι αντίπαλοι μας βρίσκονται απέναντι. Πολλοί όμως βρίσκονταν μέσα στο κόμμα και ασκούσαν ιδιαίτερα σκληρή κριτική. Κύριος εκφραστής της οποίας ήταν ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Σχεδόν καθημερινά με δηλώσεις του προκαλούσε τριγμούς στην διακυβέρνηση Σιμίτη. Το τελεσίγραφο προς όλους τους αμφισβητείες δεν άργησε να έρθει. Ένας υπουργός όταν έχει άλλη άποψη για την κυβερνητική πολιτική την εκφράζει πρώτα στα κυβερνητικά όργανα. Τη συζητεί εκεί. Και τέλος αν δεν του αρέσει η κυβέρνηση φεύγει. Λοιπόν, αυτά εφαρμόζονται για όλους. Είτε φίλους, είτε συνεργάτες και φίλους μάλλον και συνεργάτες. Ο Πρωθυπουργός άντεχε τους κλειδονισμούς και την κριτική. Είχε στα χέρια του ένα ισχυρό χαρτί, τον πακτολό χρημάτων του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης και την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. Στην αυγή του 2001 μπορούσε να μιλά πια για νομισματική σταθερότητα. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Οι προϋποθέσεις για μια θετική πορεία το καινούριο χρόνο είναι καλές. Είμαστε πια μέλη της ζώνης του ευρώ. Αυτό σημαίνει νομισματική σταθερότητα. Οι πόροι από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης έχουν εξασφαλιστεί για το χρόνο που έρχεται. Αυτό σημαίνει περισσότερες επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Η ανάπτυξη θα είναι ταχύτερη. Αυτό σημαίνει περισσότερη ευημερία. Η Ελλάδα μπήκε στην ΟΝΕ ανέτοιμη με μεγάλη καθυστέρηση και χωρίς να έχουν γίνει αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές. Έτσι έχει εκτιναχθεί η ανεργία στο 12%, το χρηματιστήριο βρίσκεται σε κρίση, οι μικρομεσαίοι και οι αγρότες σε απόγνωση. Εν τυχαίο ότι βρισκόμαστε στη ζώνη του ευρώ, αλλά το εισόδημα των Ελλήνων είναι μόλις το 67% του κοινοτικού μέσου εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι επήγει μια νέα δυναμική οικονομική πολιτική που θα οδηγεί στην πραγματική οικονομική αλλά και κοινωνική σύγκληση. Ο Σιμίτης επιμένει ευρωπαϊκά. Αυτό ήταν το όραμά του και το πολιτικό του στίγμα. Με τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βέβαια είχε ανέκαθεν πολύ καλή συνεργασία. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε πολύ καλές σχέσεις, διμερείς και συνεργαζόμαστε στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών και εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε καλή συνεργασία με όποια κυβέρνηση των ΗΠΑ. Παρόλα αυτά, η βασική κοινωνικο-οικονομική πολιτική του ήταν δομημένη πάνω στη γραμμή που χάρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως ο περίφημος γαλλογερμανικός άξονας. Παρόλες τις παγκόσμιες εξελίξεις στην οικονομία, η Ευρώπη παραμένει ένας πόλος σταθερότητας και ανάπτυξης
όσον αφορά τα οικονομικά αλλά και τα πολιτικά, και αυτό έχει ένα πολύ θετικό αντίκτυπο και στην Ελλάδα. Ακολουθεί λοιπόν τις οικονομικολογιστικές πρακτικές που προτάσει η Ευρώπη και προχωρά σε μετοχοποιήσεις και σε εξυγιάνσεις μεγάλων δημόσιων οργανισμών. Άλλες τις καταφέρνει και άλλες, όπως την Ολυμπιακή, ακροθυγώς τις αγγίζει. Πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε υποχρέωση να επιδιώξουμε μία λύση που θα δώσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να έχουν αεροπορικές μεταφορές που εξυπηρετούν τους πολίτες. Εφαρμόζουμε μία κυβερνητική πολιτική, δεν κάνουμε προσωπική πολιτική, ότι θα υπάρξει κάθε προσπάθεια προκειμένου με μετατάξεις ή με εθελουσία έξοδο, εάν υπάρξει θέμα κάποιας μείωσης προσωπικού, να μην υπάρξουν προβλήματα για το ίδιο το προσωπικό. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Η Νέα Δημοκρατία εδώ και 4 χρόνια προσπαθεί να πείσει την κυβέρνηση να ακολουθήσει μια πολιτική στην Ολυμπιακή. Σήμερα έχουμε φτάσει σε πλήρες αδιέξοδο. Η Ολυμπιακή αποδείχθηκε τελικά μια καυτή πατάτα που έμεινε να τσουρουφλίζει τα χέρια της επόμενης κυβέρνησης. Έτσι κι αλλιώς, στον τομέα των αερομεταφορών, η κυβέρνηση Σιμίτη έμεινε στην ιστορία για κάτι άλλο. Για τα εγγένεια του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Ένα όραμα δεκαετιών που πήρε σάρκα και οστά στις 27 Μαρτίου του 2001. Με αυτή τη φράση του Πρωθυπουργού. Ελεύθερη προς απογείωση. Ολυμπιακή 001, πρώτη αναχώρηση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο άνεμος 210 μίλες, 10 κόμβι, ελεύθερη για απογείωση. 21 λεφτά, αρχικά 4.000. Ένα έργο πνοής που πραγματικά έκανε την Ελλάδα να αφήσει οριστικά πίσω της το προσωνύμιο Ψωροκόστενα και τους πολίτες που κατέκλυσαν τα σπάτα να αναρωτιούνται πως τόσα χρόνια σε μια κατεξοχήν τουριστική χώρα οι αεροπορικές συγκοινωνίες γίνονταν από το μικρό αεροδρόμιο του Ελληνικού. Ένα έργο που ξεχωρίζει σε σχέση με τα άλλα αεροδρόμια, είτε της Ευρώπης είτε αλλού στον κόσμο, γιατί αξιοποιεί τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Ο Κώστας Λαλιώτης, υπουργός ΠΕΧΟΔΕ τότε, είχε έναν καλό λόγο για όλους τους συντελεστές αυτού του τεράστιου επιτεύγματος. Κύριοι, πιστέψατε με ότι κανένα μεγάλο έργο δεν γίνεται χωρίς βαθύ πίστη εκ μέρους εκείνου ο οποίος το επιχειρεί. Σίγουρα χαμογελά ο Ελευθέριος Βενιζέλος που οραματίστηκε την αναγκαιότητα για ένα αεροδρόμιο κόμβο στην Ελλάδα. Σίγουρα χαμογελά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής που με την επιμονή του για τα μεγάλα έργα από το 1978 επέλεξε το χώρο αυτό και προχώρησε στις απολετριώσεις και στον πρώτο διαγωνισμό. Σίγουρα χαμογελά ο Ανδρέας Παπανδρέου που το 1994 πέτυχε να εντάξει το έργο αυτό όπως και άλλα μεγάλα έργα εθνικά και περιφερειακά στα διευρωπαϊκά δίκτυα. 16.500 στρέμματα έκταση που μετατράπηκαν σε ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο, το κόστος του οποίου έφτασε τα 660 δισεκατομμύρια δραχμές. Η αντιπολίτευση βέβαια τόνιζε τα κενά αέρος στην κατασκευή του έργου. Υπάρχει αεροδρόμιο στον κόσμο, κύριε Πρόεδρε, που να μην είναι συνδεδεμένο με κανένα μέσο σταθερής τροχιάς? Γίνεται τώρα λόγος για δίθεν εξπρές δρομολόγια λεωφορείων. Από πού θα περνούν αυτά? Από τον αέρα, κύριε Πρόεδρε? Δεν υπήρχε κανένα μεγάλο αεροδρόμιο στον κόσμο που να λειτουργήσει άψογα από την πρώτη στιγμή. Χρειάζεται πάντα ένα ροντάρισμα. Δεν πρέπει λοιπόν να βλέπουμε τα δέντρα, αλλά πρέπει να βλέπουμε το δάσος. Και το δάσος είναι ότι το αεροδρόμιο είναι ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια της Ευρώπης. Σε λιγότερο από ένα μήνα όμως ήρθε η ανώμαλη προσγείωση για την κυβέρνηση Σιμίτη. Το ασφαλιστικό που αποφάσισε να ανοίξει εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό βατερλό. Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος είναι μια ενέργεια αναγκαία. Είναι αναγκαία για κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή, για να έχουμε σταθερότητα και ανάπτυξη και να συνεχιστεί η προσπάθεια για την ευημερία με επιτυχία.